Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, τούτη την ώρα την ευλογημένη όλοι μας, ανεξαιρέτως, μία μεγάλη πνευματική ευλογία και ευκαιρία. Τούτη η στιγμή, τούτη η ακολουθία όντως αποτελεί για όλους μας μια μεγάλη ευκαιρία. Εξάλλου, τι πράγμα στη ζωή μας δεν είναι ευλογία και ευκαιρία Θεού. Ο Άγιος Θεός μας επέτρεψε για άλλη μια φορά και για άλλη μια χρονιά και εφέτος να μπούμε εδώ και λίγες ημέρες μέσα στο ευλογημένο αυτό στάδιο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Επέτρεψε να βιώσουμε αυτά τα ανεπανάληπτα και ανεκτήμητης αξίας συναισθήματα πνευματικά και απαράμιλα βιώματα τούτης της ευλογημένης περίοδου, μέσα που εδώ στην Αγία μας Εκκλησία. Μας δίδει, αγαπητοί μου ο Θεός, την ευκαιρία μέσα σε αυτήν την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής να κάνουμε όλοι μας κάτι πολύ υψηλό, πολύ σπουδαίο και πολύ σημαντικό, να ασχοληθούμε επιτέλους με τον εαυτό μας, να κοιτάξουμε μέσα μας και να εργαστούμε εκεί πάρα πολύ σκληρά για να αναμορφώσουμε, να αναπλάσουμε, να αναδημιουργήσουμε, να καινουργήσουμε το είναι μας, το εγώ μας, την προσωπικότητά μας και να την καταστήσουμε τέτοια
έτσι όπως η χάρις του Θεού και το Άγιο θέλημά του θέλει. Είναι λοιπόν ευκαιρία, μεγίστη η περίοδος της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Όμως, δείτε πόσο μας αγαπάει ο Θεός και πόσα δώρα καθημερινά μας στέλνει, πλουσιοπάροχα, αφιδόλευτα, η αγάπη η δική του. Μέσα σε αυτή τη μεγάλη ευκαιρία μας δίδει ο Θεός επίσης άλλες μεγάλες ευκαιρίες. Κάθε Παρασκευή απόγευμα, καλή ώρα όπως τώρα, τούτη η ευλογημένη ώρα και στιγμή, αυτή η πανέμορφη ακολουθία των χαιρετισμών, όπως απλά την ονομάζει ο λαός μας, είναι και αυτή επίσης μια μεγάλη ευκαιρία. Μια ευκαιρία να καλέσουμε βοηθό μας και συμπαραστάτη μας σε αυτόν τον πνευματικό αγώνα εναντίον του πιο ύπουλου εχθρού μας, του εαυτού μας, την Μητέρα του Θεού και Μητέρα όλων των ανθρώπων. Ναι, αγαπητοί μου αδελφοί, μας δίδεται η ευκαιρία αυτή τη στιγμή να σταθούμε όλοι μας απέναντί της, να κοιτάξουμε, να ατενίσουμε το αγγελομίμητο πρόσωπό της και να αφήσουμε την καρδιά και την ψυχή μας να εκφραστεί όπως εκείνη καλύτερα από όλους και από μας γνωρίζει. Είναι ευκαιρία να μπορεί κανείς να μιλάει στη Μητέρα του Θεού. Αυτό κάναμε τούτη τη στιγμή και τις προσφέραμε, τις καταθέσαμε ό,τι ωραιότερο, ό,τι ομορφότερο, ό,τι υψηλότερο, ό,τι αγιότερο μπορεί να υπάρξει. Εκείνο που της είπε ο ίδιος ο Θεός, εκείνο που της προσέφερε ο ουρανός, το χέρε δηλαδή. Και αυτό το ένα χέρε του Αρχαγγέλου το κάναμε αμέτρητα χέρε, διότι τόσο πολύ και τόσο μεγάλη είναι η αγάπη μας, ο σεβασμός μας, η ευλάβειά μας για αυτό το πρόσωπο, το τετιμημένο, το χιλιοτραγουδισμένο, το πολυυμνισμένο, το πρόσωπο της Παναγιάς μας. Θέλω να πιστεύω πως όλοι μας βρεθήκαμε σήμερα εδώ εμείς και όλοι οι άλλοι στους άλλους ιερούς ναούς, έχοντας μέσα μας μεγάλο πόθο και σφοδρή επιθυμία να δούμε αυτό το πρόσωπο και όχι μόνο, αλλά να επικοινωνήσουμε μαζί του και να καταθέσουμε στην χάρη την δική της, στην μεγάλη της αγκαλιά, τα πάθη μας, τους καημούς μας, τα προβλήματά μας, τα δάκρυά μας, τα βάσανά μας, εκείνα τα πολλά που πλέον ιδιαίτερα στις ημέρες μας όχι μόνο ξεχύλισαν, όχι μόνο περίσεψαν, αλλά υπάρχει και κίνδυνος κάποιες φορές να μας πνίξουν κυριολεκτικά. Βρεθήκαμε εδώ, αγαπητοί μου αδελφοί, για να πάρουμε δύναμη από την Παναγία, όπως θα το λέγαμε απλά, για να ανασάνουμε από εκείνον τον ασφυκτικό κλοιό που λόγω της σκληρής καθημερινότητας υπάρχει γύρω μας και μας σφίγγει κάθε ώρα και στιγμή, και ανασένουμε και παίρνουμε δύναμη και λαμβάνουμε ελπίδα από την Παναγία μας, γιατί πάντοτε εκείνη για κάθε άνθρωπο είναι το στήριγμα, η καταφυγή, η χαρά, η ελπίδα, η απαντοχή, τα πάντα. Ιδιαίτερα για εκείνον τον άνθρωπο που με πίστη, με φόβο Θεού,
με σεβασμό και με ευλάβεια θα επικαλεστεί το Άγιο όνομά της. Μεγάλη λοιπόν η ευκαιρία αυτή. Και ξέρετε, το πρόσωπο της Παναγίας είναι εκείνη η μεγάλη ευκαιρία όλων των ανθρώπων και όλου του κόσμου, γιατί αυτή μας εκπροσώπησε απέναντι στον Θεό και μας έβγαλε, θα έλεγα απλά, ασπροπρόσωπους, σκύβοντας το κεφάλι της και δείχνοντας, εκφράζοντας, φανερώνοντας υπακοή στο Άγιο Θεϊκό θέλημα, όταν εμείς γυρίσαμε την πλάτη στον Θεό, φανήκαμε ανυπάκουοι και θελήσαμε να αυτονομηθούμε και να παλέψουμε και να καταφέρουμε τα πάντα μέσα στη ζωή, στηριζόμενοι μόνο στις δικές μας ατελείς, ισχνές, μηδαμινές, πεπερασμένες δυνάμεις. Το πρόσωπο της Παναγίας μας όμως είναι και η ευκαιρία του Θεού, θα μπορούσαμε να το πούμε και αυτό. Γιατί από τη στιγμή εκείνη που εγκαταλείψαμε τον Θεό, από εκείνη την αποφράδα ώρα και ημέρα που γυρίσαμε τον πλάτη μας σε εκείνον με το προπατορικό αμάρτημα, ο Θεός έψαχνε, αναζητούσε πάντοτε την ώρα, τη στιγμή, την ευκαιρία μέσα από την οποία θα ερχόταν και πάλι κοντά μας, θα μας αγκάλιαζε και θα μας προσέφερε το μεγάλο δώρο της λυτρώσεως και της σωτηρίας. Και η ευκαιρία βρέθηκε στο πρόσωπο της Παναγίας μας. Η Παναγία μας όντως είναι η ευκαιρία του Θεού. Το είπαμε και πριν, μπροστά στην Αγία εικόνα της, στην φοβερή μορφή της. Είναι εκείνη που κατέστη τελικά η κλίμακα, ώστε ο Θεός να κατέβει τόσο χαμηλά, να ταπεινωθεί, να έρθει στον κόσμο μας, να μιλήσει στην γλώσσα μας, να γιατρέψει τους αρρώστους μας, να απαλύνει τον πόνο μας και να μας γλιτώσει από τον έσχατο εχθρό μας, που είναι ο θάνατος, ένεκα της αμαρτίας μας. Είναι όμως ταυτόχρονα και η γέφυρα που βοήθησε και βοηθάει όλους εμείς, όλους εμάς, να ανεβούμε και να αρθούμε και να ανυψωθούμε από την γη προς τον ουρανό. Τελικά, ξέρετε, η Παναγία έγινε και είναι και θα είναι εκείνο το σημείο, εκείνη η ώρα, εκείνη η στιγμή, εκείνη η ευκαιρία, εάν θέλετε, για να μπορέσει τελικά και πάλι ο άνθρωπος να ξαναβρεθεί με τον Θεό, να ξανασυναντήσει τον Θεό. Οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, μένοντας εκστατικοί μπροστά στην Αγία Μορφή της, θα πούν πως η Παναγία είναι εκείνο το θείον έμψυχον άγαλμα. Τι σημαίνει τούτος ο λόγος? Άγαλμα είναι εκείνο το οποίο μπορεί να προσφέρει χαρά και αγαλίαση. Η Παναγία μας λοιπόν είναι ένα τέτοιο άγαλμα. Μπορεί να προσφέρει χαρά και αγαλίαση. Και μάλιστα έμψυχο άγαλμα και θείον άγαλμα. Μια ζωντανή παρουσία, εκείνη η ζωντανή παρουσία που πάντοτε θα σκορπά αυτή την γαλήνη, αυτή την χαρά, αυτό το αίσθημα της σιγουριάς και την ελπίδα σε κάθε άνθρωπο. Γιατί όμως και πώς όμως η Παναγία μας κατάφερε κάτι τέτοιο? Οι Άγιοι Πατέρες μας μας δίνουν την εξήγηση, την απάντηση, και λένε πως η Παναγία μας είναι η Παναγία μας, έγινε η μητέρα του Θεού μας, γιατί είχε τρεις πολύ μεγάλες βασικές αρετές,
κάτι το οποίο απουσιάζει από τη ζωή τη δική μας, κάτι το οποίο λείπει από την ψυχή και την καρδιά μας. Τι είχε η Παναγία μας? Νουν θεοκίνητον και θεοκυβέρνητον, θα πει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Δηλαδή, η σκέψη της δεν ενεργούσε και δεν δρούσε σαν την δική μας σκέψη. Να το πω πιο απλά. Η Παναγία μας δεν σκεφτόταν όπως σκεπτόμαστε εμείς. Και εμείς τη σκεπτόμαστε πολλές φορές πράγματα ανούσια. Πολλές φορές ο νους μας πάει στο κακό και την αμαρτία. Μάλιστα οι Άγιοι Πατέρες μας πάλι θα μας πούν πως ο νους μας, η σκέψη μας είναι η αρχή της αμαρτίας. Πρώτα αρχίζουμε και σκεπτόμαστε το κακό που θέλουμε να διαπράξουμε, και αν αυτή τη σκέψη δεν την πολεμήσουμε, δεν την απεμπολίσουμε, σιγά σιγά γίνεται πράξη. Ο νους της Παναγίας μας δεν ήταν τέτοιος σαν τον δικό μας. Ήταν θεοκυβέρνητος. Η Παναγία μας δεν σκέφτηκε ποτέ το κακό. Δεν θέλησε ποτέ το κακό. Γιατί όλο το νου της, όλη τη σκέψη της την είχε αγκαλιάσει και την είχε κυριεύσει η θεϊκή χάρις. Λένε οι πατέρες μας πως η Παναγία μας σκεφτόταν πάντοτε τα θεία. Πως δηλαδή να αρέσει στον Θεό. Κάθε τη σκέψη ήταν σκέψη θεοφιλής και θεάρεστη. Όμως είχε και κάτι άλλο η Παναγία μας, μια δεύτερη μεγάλη αρετή. Επιθυμίαν τεταμένην, θα πει πάλι ο ιερός Δαμασκηνός. Δηλαδή, τεταμένη επιθυμία σημαίνει κυριολεκτικά τεντωμένη επιθυμία. Δηλαδή, η επιθυμία της ήταν τόσο μεγάλη. Γιατί, για ποιον? Πάλι για το πρόσωπο του Θεού. Γι' αυτό βλέπουμε εξαπαλών ονείχων από πολύ μικρή ηλικία να αφιερώνεται ψυχήτε και σώματι στον Θεό, μπαίνοντας μέσα στο ναό, και έτσι να ετοιμάζει τον εαυτόν της να γίνει το δοχείον του αστέκτου. Εκείνη η ύπαρξη, εκείνη η παρουσία που θα χωρέσει μέσα της εκείνον που δεν τον χωράει τίποτα, τον ίδιο τον Θεό. Και είχε και ένα τρίτο η Παναγία μας. Είχε, λέει, πολεμική κατά της αμαρτίας. Η Παναγία μας είχε το προπατορικό αμάρτημα, δεν είναι Θεός. Πολλές φορές κάνουμε αυτό το λάθος και την ανυψώνουμε στη σφαίρα τη θεϊκή. Δεν είναι Θεός η Παναγία μας, όμως έχει μέσα της την θεϊκή χάρη. Είχε το προπατορικό αμάρτημα, από τη στιγμή όμως του Ευαγγελισμού και μετά απέκτησε κατά την πατερική μας διδασκαλία αναμαρτησία, χάρη τη Θεού όμως. Γιατί εκείνη που αξιώθηκε να γίνει μητέρα του Θεού δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι μια αμαρτωλή ύπαρξη, μια ύπαρξη που θα αμφιταλαντεύεται ανάμεσα στο καλό και το κακό, αλλά είναι εκείνη η Αγία ύπαρξης, εκείνη η ύπαρξη που εξαγιάστηκε, εξοραίστηκε και κατέστη η πλατητέρα των ουρανών. Επειδή λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, η Παναγία μας είναι αυτό το πρόσωπο, γι' αυτό ακριβώς συγκεντρώνει όλη μας την αγάπη, όλο μας τον σεβασμό, ακόμα θα τολμούσα να πω και τη λατρεία μας. Η λατρεία ανήκει μόνο στον Θεό βέβαια, αλλά τόσο πολύ αγαπούμε την Παναγιά μας που φτάνουμε στα όρια να πούμε ναι,
κατά κάποιον τρόπο την λατρεύουμε. Γιατί λατρεύουμε εκείνον που εχώρεσε μέσα της. Λατρεύουμε εκείνον που μας προσέφερε ως δώρο ανεκτίμητο εδώ στον κόσμο μας, τον Σωτήρα και Λυτρωτή, τον Κύριόν μας Ιησούν Χριστόν. Κάθε Παρασκευή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής είναι αφιερωμένη σε εκείνη. Ας προσπαθήσουμε κι εμείς να παραμερίσουμε όλα τα άλλα και οτιδήποτε άλλο και να είμαστε κάθε Παρασκευή απόγευμα πιστοί εδώ στο ραντεβού μας. Εκείνη θα μας κοιτάζει. Θα ψάξει με το πανάχραντο και πανακύρατο βλέμμα της να συναντήσει το βλέμμα του καθενός από εμάς. Εκείνη κάθε Παρασκευή τούτες τις ημέρες θα ανοίγει την αγκαλιά της για να αγκαλιάσει όλους μας. Μην μείνουμε έξω. Μην στερηθούμε αυτήν την θεομητορική αγκαλιά και αυτό το καθάριο βλέμμα της Κυρίας Θεοτόκου. Και ιδιαίτερα αυτόν τον καιρό ας προσευχηθούμε σε αυτήν και ας την παρακαλέσουμε για όλο τον κόσμο μας που βρίσκεται σε ακαταστασία, σε αβεβαιότητα και ακόμα και για την φιλτάτη μας πατρίδα που όλοι την πολεμούν φανερά και ύπουλα, που όλοι μας κάνουν τον φίλο και τελικά πισόπλατα μας καρφώνουν με το μαχαίρι. Η Παναγία μας να ευλογεί, να αγιάζει και να χαριτώνει όλους μας. Αμήν.